πραγματική αναθεώρηση. Και θέλω, κυρία Αναγνωστοπούλου, να ξεκινήσω από εσά και να σα ρωτήσω, τι απαντάτε σε αυτό που ακούγεται εύλογο. Σα κατηγορεί η αξιωματική, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλη η αντιπολίτευση, σε διαφορετικούς ενδεχομένως τόνους, ότι ένα θέμα τόσο σοβαρό όπως συνταγματική αναθεώρηση, που έχει ανοίξει με αναφορές του Πρωθυπουργού από το 2016 και πάντως το 2017 με ακόμα εντονότερο τρόπο, έρχεστε να το βάλετε στην δημόσια ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα, τώρα, στην τελική ευθεία προς τις επόμενες εκλογές. Σε μια εποχή υψηλής πόλωσης, δικαστικής ρητορικής, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναζητηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες ενδεχομένως οι συνενέσεις που απαιτεί εξορισμού μια συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Κοτρότσε, να ξεκινήσουμε με την πραγματικότητα καταρχάς. Αυτή η υπόθεση της συνταγματικής αναθεώρησης ξεκίνησε με τον πλέον επίσημο τρόπο το 2016. Στο μεταξύ και στη συνέχεια γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω την ψήφιση από το Κοινοβούλιο της απλής αναλογικής. Mm-hmm. Από το 2016 και για δύο χρόνια υπήρξε μία επιτροπή, μία μεγάλη επιτροπή, η οποία συζήτησε όλα τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Υπό τον καθηγητή κύριο Σπουρδαλάκη εννοείται. Υπό τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Σπουρδαλάκη, όπου συμμετείχαν επιστήμονες, κοινωνικοί φορείς, επιστημονικοί φορείς, πάρα πολλοί κόσμος. Έγινε διαβούλευση και αυτό το οποίο νομίζω επιδόθηκε στα κόμματα κατέληξε σε ένα ντόμο 600 σελίδων, όπου υπάρχουν όλες οι συζητήσεις, όλες οι συγκλήσεις και όλες βέβαια οι αποκλίσεις σε ορισμένα θέματα. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα δεν έρχεται μία συνταγματική αναθεώρηση έτσι. Το δεύτερο, ας ξεκινήσουμε με μία παραδοχή. Η χώρα πέρασε από μία δεκαετή κρίση. Σε αυτή τη δεκαετή κρίση διεράγει ο δεσμός της κοινωνίας με το πολιτικό σύστημα. Είχαμε υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και λόγω του μνημονίου, των μνημονίων και λόγω της επέλασης ενός νεοφιλελευθερισμού βάρβαρου στη δικιά μας εκδοχή, την ελληνική εκδοχή, και με κυβερνήσεις οι οποίες προσπάθησαν να αλλάξουν την τεχνολογία της διακυβέρνησης, την τεχνολογία του δημοκρατικού συστήματος. Προχωρήσαμε σε ένα μεταδημοκρατικό σύστημα. Να υπενθυμίσω οι πρωθυπουργούς οι οποίοι δεν εκλέγονταν, οι οποίοι ήταν τεχνοκράτες. Να υπενθυμίσω... Αλλά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Όχι, δεν είναι το ελληνικό. Το είδαμε και στην Ιταλία, το έχουμε δει, ναι, και σε άλλες αλλά χώρες. Αλλά λέω ότι είχαμε... Θέλω να πω, δεν είναι ασθενέστερο το δημοκρατικό σύστημα είναι της Ιταλίας ενδεχομένως, επειδή είχε τεχνοκράτη πρωθυπουργό. Το δημοκρατικό σύστημα, κύριε Κοτρότσε, όταν κατεξοχήν ο πρωθυπουργός δεν λογοδοτεί και πάμε σε μια αντίληψη περί εξουσίας και διακυβέρνησης τεχνοκρατική. Τα πολιτικά πρόσωπα, κατεξοχήν ο πρωθυπουργός, πρέπει να λογοδοτούν στην κοινωνία. Mm. Το άλλο όμως σημείο είναι ότι αυτή η δεκαετής κρίση ανέδειξε παθογένειες, χρόνιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος, διαφθορά και διαπλοκή τομίζων, το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, και πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό επαφορμή και της προφυλάκησης του κυρίου Παπαντονίου, αλλά ανέδειξε και κάτι άλλο, ότι ο ελληνικός λαός χάνει την επαφή του, δηλαδή χάνει τον τρόπο παρέμβαση στην εξουσία. Χάνει τη συνομιλία του, το διάλογο του με την εξουσία. Πείτε μου μετά από αυτή τη δεκαετή κρίση που ήταν σαν πόλεμος για την ελληνική κοινωνία. Τα τραύματα που άφησε ήταν σχεδόν πολεμικής σύγκρουσης. Είναι δυνατόν το Σύνταγμα, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο, την κυβωτό έγραψε πολύ ωραία ένας καθηγητής σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, την κυβωτό των προσδοκιών των Ελλήνων για πιο ελεύθερο, πιο δημοκρατικό, πιο δίκαιο κοινωνικά κράτος. Αυτό έγραψε, μ' άρεσε πάρα πολύ η διατύπωση. Πείτε μου ποιο κόμμα του δημοκρατικού κόσμου δεν βλέπει την αναγκαιότητα για συνταγματική αναθεώρηση αυτή τη στιγμή, ναι, την που θα περιφρουρήσει δεν το δημοκρατικό. Δεν αμφισβητεί, κυρία Αναγνωστοπούλου, κανένα κόμμα την αναγκαιότητα. Αυτό που αμφισβητούν είναι προφανώς οι προθέσεις
οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης και αφετέρου το timing, δηλαδή η χρονοσειρά των γεγονότων, ο χρόνος που επελέγει από την κυβέρνηση να φέρει αυτό το θέμα, ενώ σε 9 μήνες ή σε 11 μήνες το αργότερο η χώρα οδηγείται σε εκλογές και οδηγείται σε συνθήκες πόλωσης. Αυτή είναι η ένσταση που εγώ τουλάχιστον και έχω ακούσει. Η ένσταση που έχω, κύριε Κοτρότσε, είναι δηλαδή να αφήσουμε και αυτή τη Βουλή να εκπνεύσει, να τελειώσει, να ολοκληρωθεί ο συνταγματικός κύκλος της κυβέρνησης, να πάμε στην επόμενη Βουλή, να χάσουμε δηλαδή άλλα 5 χρόνια, ενώ αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός, έχει δείξει με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι η συνταγματική αναθεώρηση, και όχι μόνο η κοινωνία και ο ελληνικός λαός, αλλά το ίδιο το πολιτικό σύστημα, αν θέλει να κατοχυρώσει τη δημοκρατική διακυβέρνηση, τη δημοκρατική έκφραση και εκπροσώπηση αυτού του τόπου. Αν θα συζητήσουμε τα σημεία θα συζητήσουμε της αναθεώρησης, βεβαίως θα συζητήσουμε. Γιατί έχει βεβαίως, πολύ μεγάλη σημασία. Συμφωνώ απολύτως, και αν εκεί δεν έχουμε συγκλήσεις. Αλλά να δώσουμε το λόγο, ναι, να πάρουμε ένα μόνο πρώτο σχόλιο. Μόνο να πω μία πρόταση. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες που εμποδίζουν μετά από μία δίχρονη διετή συζήτηση και διαβούλευση, 600 σελίδες που τις έχουν τα κόμματα, ναι, να δούνε, να διαβάσουν μετά από μία διετή συζήτηση, δεν θέλουν τώρα να ανοίξει συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης ζήταγε συνέχεια εκλογές. Έλεγε σε κάθε 15 μέρες ότι πέφτει η κυβέρνηση. Άρα ποτέ και για τίποτα δεν έπρεπε να μιλήσουμε. Άρα θεωρώ ότι είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Και να δούμε ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες και πού διαφωνεί το κάθε κόμμα σε ποια σημεία. Λοιπόν, ούτως ή άλλως θα μπούμε εξειδικευμένα τουλάχιστον σε μερικά από τα προς αναθεώρηση άρθρα του συντάγματος που προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, γιατί είναι πολλά από αυτά που ενδιαφέρουν και τους πολίτες για το πώς θα διαταχθεί το πολιτικό σύστημα και το πολίτευμα τα επόμενα πολλά χρόνια. Κύριε Πρωτόπαπα, 21 Μαρτίου θυμάμαι 2018,